την ονομασία του εμβολίου απέναντι στον κορονοϊό, το οποίο ανακοίνωσε την Τρίτη ο Βλάντιμιρ Πούτιν, δημοσίευσαν οι Ρώσοι. Γιατί επέλεξαν αυτό το όνομα? Sputnik V είναι η ονομασία του εμβολίου για τον κορονοϊό που ανέπτυξε η Ρωσία, με το V να αναφέρεται στη λέξη Vaccine και το Sputnik να παραπέμπει στον ρωσικό δορυφόρο, τον πρώτο τεχνητό που μπήκε σε τροχιά από τη Σοβιετική Ένωση το 1957. Η ανάπτυξη του εμβολίου πανηγυρίζεται από τη Μόσχα ως μεγάλη επιτυχία, αφού η Ρωσία γίνεται η πρώτη χώρα που εγκρίνει εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό. Ο Κυρίλ Δημήτριεφ, ο πρόεδρος του κρατικού επενδυτικού ταμείου RDIF, το οποίο συμμετείχε στην ανάπτυξη του εμβολίου, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη δεχτεί παραγγελίες από 20 χώρες που αντιστοιχούν σε 1 δισεκατομμύριο δόσεις. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δηλώσεις του έγιναν λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την έγκριση του εμβολίου μόλις 2 μήνες μετά την έναρξη των δοκιμών σε ανθρώπους. Ο Κυρίλ Δημήτριεφ διευκρίνησε ότι η φάση 3 των κλινικών δοκιμών αρχίζει αύριο, ενώ η έναρξη της παραγωγής τοποθετείται τον Σεπτέμβριο. Η ταχύτητα με την οποία η Ρωσία κινείται στην παρασκευή του εμβολίου οδήγησε ορισμένους διεθνείς επιστήμονες να αναρωτηθούν μήπως για τη Μόσχα το εθνικό κύρος έρχεται πριν από την επιστήμη και την ασφάλεια. Ωστόσο, στην Γενέβη, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι ο οργανισμός και οι ρωσικές αρχές συζητούν τη διαδικασία για πιθανή προέγκριση του ρωσικού εμβολίου. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ρωσικές υγειονομικές αρχές και συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για ενδεχόμενη προέγκριση του εμβολίου. Αλλά και πάλι η προέγκριση οποιοδήποτε εμβολίου περιλαμβάνει αυστηρή εξέταση και αποτίμηση όλων των δεδομένων ασφαλείας και αποτελεσματικότητας. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΗΤΑ Ρίκ Γιασάρεβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην έδρα του οργανισμού στην Γενέβη αναφερόμενος στις κλινικές δοκιμές.